Ας πεις ποιος ποιον κόμμα πήγαινε να διαπραγματευτεί με τραπεζίες για τέτοια πράγματα. Επαναλαμβάνω. Ας το πεις. Τη τηλεμαχία που μετατράπηκε σε κοκορομαχία όταν η συζήτηση επικεντρώθηκε στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια πολιτικών προσώπων αλλά και στις διαγραφές δανείων κομμάτων. Επί της ουσίας, Αβερόφινο Φίδου και Άντρος Κυπριανού συμφώνησαν σε πολλές στιγμές του debate ότι πρέπει να δοθούν στη δημοσιότητα τα στοιχεία χωρίς όμως να τα δώσουν. Για μη εξυπηρετούμενα και διαγραφές δανείων που αφορούν πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα, κόμματα και συνδεδεμένες εταιρείες. Και όχι όπως τις περιγράφει ο κύριος Κυπριανού. Ο διοικητής της Κεντρικής θα ζητήσει από τις τράπεζες. Και οι τράπεζες ξέρουν αν πήγαινε κάποιο κόμμα να διαπραγματεύεται κούρεματα δανείων. Προκαλώ τον κύριο Νεοφύτου, εάν έχει τέτοιες πληροφορίες, να τις δώσει τώρα στον αέρα. Ουδέποτε συνομίλησα με τραπεζίτες. Δεν συνηθίζω να συνομιλώ με τραπεζίτες. Ποτέ. Οι δύο πολιτικοί αρχηγοί δεν έχασαν την ευκαιρία να πάρουν τη συζήτηση λίγα χρόνια πίσω, αφήνοντας εκατέρωθεν υπονοούμενα για οικονομικές υποθέσεις που σχετίζονται με τη διαφθορά κομμάτων. Πρώτος επιτέθηκε ο Αβέροφ Νεοφύτου. Εγώ θα διαβάσω από απόφαση δικαστηρίου την τακτική του ΑΚΕΛ στην υπόθεση δρομολαξιάς. Να καταφεύγουν σε αοριστολογίες και ισοπεδωτικές τοποθετήσεις υποσκάπτοντας θεσμούς και αξίες, διότι διανοήθηκε η πολιτεία τούτη να τους διώξει. Τα δικά του χαρτιά για θέματα διαφθοράς έριξε αμέσως μετά ο Άντρος Κυπριανού, μιλώντας για κινήσεις χρημάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς συγγενικών προσώπων του Πρόεδρου της Δημοκρατίας λίγο πριν από το κούρεμα. Έβγαλα λεφτά τα συγκεκριμένα πρόσωπα στο εξωτερικό λίγες μέρες πριν από το κούρεμα. Τυχαία, γιατί όλοι οι υπόλοιποι δεν έβγαλαν λεφτά? Αν αυτό που λέμε είναι ψέμα, να μου πει ότι λέω ψέματα. Αλλά λέω την αλήθεια. Με τον Αβέροφ Νεοφύτου να επανέρχεται, δίνοντας και άλλα παραδείγματα. Ξεχάσαμε τα εξοχικά στο κελάκι. Από κάποιον εργολάβο που παίρνε κύριες εργολαβίες από το κράτος. Όπως και το φτιάξιμο της οικίας κάποιου πολιτικού στη Λευκοσία. Ή ένα ταξίδι βουλευτών που πήρα δώρο κάποια πανάκριβα ρολόγια. Πρόεδρος Ουδησή και Γενικός Γραμματέας ΟΑΚΕΛ συμφώνησαν ωστόσο ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς πρέπει να συνεχιστεί σε όλες τις μορφές εξουσίας.